Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην παραλία του Αγίου Κοσμά. Ναι. Είστε ο δήμαρχος? Ναι, ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Μάλιστα. Και πείτε μας δύο λόγια για την κίνηση αυτή. Σήμερα ξεκινήσαμε να ετοιμάσουμε εδώ την παραλία για να λειτουργήσει αυτή η περίοδο καλοκαιρινή. Αλλά με βρέλες καθαρίσαμε διάφορες εργασίες μέχρι τα μέσα περίπου, μάλλον μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Έτσι λειτουργεί για το καλοκαίρι. Τη διαχειρίζεται ο Δήμος μας, αυτή την παραλία, η οποία έχει μια ιστορία. Ήταν κλειστή ιδιωτική, εκμεταλλεύονταν κάποια επιχείρηση που είχε και κάποια νυχτερινά κέντρα εδώ δίπλα. Και το 2007 με κινητοποίηση που κάναμε μαζί με τον κόσμο την ανοίξαμε. Και από τότε παραμένει ανοιχτή και τη διαχειρίζεται ο Δήμος. Αυτό που φροντίζουμε είναι να υπάρχουν οι ομπρέλες, τουαλέτες, ντουζ, αποδυτήρια για να αλλάζει ο κόσμος, η βασική καθαριότητα να κάνουμε και να είναι ελεύθερη η βασική στους πολίτες. Ναι, στις ελεύθερες παραλίες λοιπόν. Νομίζω είναι μια μεγάλη ανάγκη αυτή για όλη την περιοχή του Σαρωνίου, όπου λίγες είναι οι ελεύθερες παραλίες. Και ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να μπορεί να πάει να κάνει το μπάνιο χωρίς να πληρώνει εισιτήριο και όλα αυτά. Έχετε ξεκινήσει γενικά διάφορες κινήσεις, όπως η δεντροφύτευση στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Γενικά ανταποκρίνεται ο κόσμος, έρχεται μαζί σας? Στις κινήσεις που κάνουμε γενικά βλέπουμε μια ανταπόκριση. Εδώ προσπάθεια που κάνουμε για την παραλία μας δένεται μαζί με το χώρο του πρώην αεροδρομίου. Άλλωστε ενιαία αντιμετωπίζεται αυτός ο χώρος και προωθείται η πώλησή του μέσω της Ελληνικού ΑΕ και του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Και εδώ για το χώρο που είμαστε και όλες τις εγκαταστάσεις του Άγιου Κοσμά, που είναι ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο, το μεγαλύτερο ανοιχτό αθλητικό κέντρο για την Αθήνα, προβλέπεται να πουληθεί αυτός ο χώρος σε επενδυτές οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μαζί με το χώρο του αεροδρομίου να κατασκευάσουν μια καινούργια πόλη στην ουσία, με κατοικίες, με ξενοδοχεία, με καζίνο, με εμπορικά κέντρα και να σταματήσει, να πάψει δηλαδή αυτός ο χώρος να είναι ελεύθερος στην πρόσβασή του από τους πολίτες. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αυτό κάναμε, αυτό που είπατε πριν λίγο καιρό, μια δεντροφύτευση στο αεροδρόμιο. Αθλητικές εκδηλώσεις διοργανώνουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να συσπηρώσουμε, να ενώσουμε όλο τον κόσμο που δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο, που είναι πολλές χιλιάδες, φορείς αθλητική, πολιτιστική συλλογή, δημόσιες υπηρεσίες, σωματεία ατόμων με ειδικές ανάγκες και χιλιάδες επισκέπτες, να τους ενώσουμε με έναν τρόπο έτσι ώστε με την φυσική τους παρουσία να υπερασπιστούν αυτό το χώρο, να παραμείνει δημόσια περιουσία, να ανοιχτεί την προοπτική για τη δημιουργία ενός μετροπολιτικού πάρκου. Πιστεύετε θα τα καταφέρετε, θα κάνουν πίσω, αν ο κόσμος είναι πολύ, λογικά θα ακουστεί, έτσι? Νομίζω ότι η δύναμη του κόσμου όταν πιστεύει κάτι και αποφασίζει να το παλέψει είναι πάνω από κάθε άλλη δύναμη. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα όπου εκεί ο κόσμος δηλαδή πραγματικά πιστεύει κάτι μπορεί να το πετύχει. Είμαστε αισιόδοξοι ότι και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι που θα υπερασπιστούν αυτή τη δημόσια περιουσία.